Γεια σα. Καλώ ήρθατε. Ο Πλήρχο. Κυβερνήσει. Πλήρχο Καρλαμπού. Χάρηκα. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Χάρηκα. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Είναι από τι λίγε φορέ που έχουμε τη δυνατότητα και ω ιδιωτική τηλεόραση να έρθουμε σε έναν τόσο ιερό και ιστορικό χώρο για όλου μα. Στην αυαρχίδα όλων των Ελλήνων. Στο ιερότερο κοιμήλιο του νεότερου ελληνισμού. Το θορυκτό αβέρο. Θέλω να δικαιολογήσετε όλη μου την περιέργεια και τις όποιες απορίες έχω. Να ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγηση, να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ευχαρίστω. Είμαστε στο κατάστημα. Είμαστε στο πριμναίο κατάστημα του θορυκτό Αβέροφ, το οποίο είναι 10.800 τόνων, 141 μέτρα μήκος, 21 μέτρα πλάτος και 7,5 μέτρα βύθισμα. Εδώ βλέπουμε τα μεγάλα, τα πυροβόλα του πλοίου, που υπάρχει ένας πύργος πρίμα και ένας πλώρα, 234 χιλιοστών. Είναι εικόνα που συνήθως έχουμε από το Αβέροφ όσοι δεν το έχουμε επισκεφτεί. Ακριβώς. Από πλάνα, από φωτογραφίες που υπάρχουν. Είναι η χαρακτηριστική εικόνα. Με τα δύο μεγάλα κανόνια. Τα δύο μεγάλα κανόνια του πλοίου και στη μέση βλέπουμε το σήμα του Ναυάρχου Κουντουριώτη που εξέπεμψε όταν έπλε εναντίον του τουρκικού στόλου στην αμαχία της Έλλης. Μάλιστα. Προς όλα τα πλοία του στόλου. Θορυκτόν Αβέροφ, προς πλοία στόλου, με τη δύναμη του Θεού και τας ευχάς του βασιλέως και ονόματι του δικαίου, πλέον με θορμή σε καθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους. Κουντουριώτης. Δεκέμβριος του 1912. Εκεί μια απλή επιγραφή για να σε ταξιδέψει. Ό,τι και να ακριβώς. Έχουμε και τη σφραγίδα. Εδώ είναι το ναυπηγείο. Το ναυπηγείο. Φρατέλι Ορλάντο, στο Λιβόρνο, το 1911. 11. Το ναυπηγείο που κατασκεύασε το πλοίο. Άμε. Προχωρούμε. Εκκλησάκι. Και μπροστά μας έχουμε το εκκλησάκι μας. Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Το μόνο πλοίο που είχε από κατασκευής εκκλησάκι ήταν το θορυκτό Αβέροφ. Οι Ιταλοί στα σχέδιά τους το είχαν για αποθήκη πυρομαχικών. Mm-hmm. Αλλά εμείς με το που το πήραμε και υπογράψαμε το συμβόλαιο, μεταξύ των άλλων πραγμάτων που κάναμε, ήταν να το κάνουμε και εκκλησάκι. Άρα είναι εκτός του σχεδίου του πλοίου. Εκτός του σχεδίου, όπως πολλά. Η συντήρηση που έχετε κάνει είναι εκπληκτική. Καμπάνα. Αυτή χτύπαγε ο ιερέας του πλοίου που υπηρετούσε μόνιμα και καλούσε το πλήρωμα στις λειτουργίες. Και όλες οι λειτουργίες κανονικά. Κανονικά. Κυριακή. Όπως τις έχουμε στον νέο μας. Εορτές, μεγάλες, ό,τι. Πάσχα, Χριστούγεννα, φώτα. Αυτό είναι το εκκλησάκι. Ένας υπέροχος μικρός ναός. Βλέπετε εδώ ότι ο ανσασέρ των πυρομαχικών που αποδεικνύει ότι ήταν στα σχέδια για αποθήκη πυρομαχικών. Για να ανεβάζει από τα έγκατα του πλοίου, από τις πυρηταποθήκες, τα βλήματα για το δευτερεύοντα οπλισμό. Ναι. Οπότε λέτε αυτός ο χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί, να είναι και σε σημείο που πρέπει να υπάρχει ένας ναός, δηλαδή δεν ήταν τυχαία επιλογή, πάνω στο κατάστρωμα. Συνέπεσε να είναι και το σημείο που σύμφωνα με τον ναυπηγό έπρεπε να έρχονται τα πολεμοφόδια από τις αποθήκες στο κατάστρωμα, αλλά έπρεπε να γίνει αυτό. Ταυτόχρονα έκανε και αυτή τη δουλειά, αλλά και. Εξάλλου, και ο ιερέας μπορούσε να είναι και πολυβουλητής, έτσι, και ναύτης και οτιδήποτε. Συμμετείχε κανονικά. Ο ιερέας βοηθούσε και εμψύχωνε. Και αυτό έφτανε. Εδώ προχωράμε προς την πλώρη, βλέπουμε την πλώρη. Τα πλευρικά πυροβόλα των 190 χιλιοστών, 4 δίδυμοι πύργοι, 2 αριστερά και 2 δεξιά. Με θωράκιση όπως και τα μεγάλα τα πυροβόλα όπως είδαμε πρίμα, θωράκιση όπως η θωράκιση του πλοίου, 20 εκατοστά. Ξέρετε τι γεννά, σκεφτεί κανείς ότι αυτές είναι δημιουργίες, είναι κατασκευές του 1911, χάνει λίγο την αίσθηση του χώρου. Θα μπορούσε κανείς, αν ερχόταν αυτή τη στιγμή, να πει ότι είναι μια κατασκευή πολύ πιο σύγχρονη. Πρόσφατη. Πολύ πιο σύγχρονη. Ακριβώς. Κυρίως βλέποντας τον όγκο και των πυροβόλων και ότι όπου πάει το μάτι, δεν αισθάνεται ότι έχει να κάνει με ένα ιστορικό πλοίο που κατασκευάστηκε. Η σχεδίασή του και η ποιότητα κατασκευής ήταν φοβερές για την εποχή εκείνη και το βλέπουμε διότι έζησε και πολλά χρόνια αργότερα στην ενέργεια και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το έχουμε και μέχρι τώρα σχεδόν αναλύωτο. Κίνηση με ατμό. Να πούμε ότι κατά τα, νομίζω, το 1 τρίτο
Έχει να κάνει και με, τα δύο τρίτα είναι δανεισμός της χώρας. Το ένα τρίτο ήταν η διαθήκη του μεγάλου του ευεργέτη του Γεωργίου Αβέροφ, εξού πήρε και το όνομα το πλοίο. Τα δύο τρίτα ήταν από το Ταμείο Εθνικού Στόλου. Και μέσα σε αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα του πολεμικού ναυτικού και δωρεές ή έρανοι που έγιναν μεταξύ του ελληνικού λαού για να αγοραστεί αυτό το πλοίο. Είχε τις ευχές και την ψυχή όλου του κόσμου, όλων των Ελλήνων. Πάμε στην πλώρη. Βεβαίως. Πάλι εδώ βλέπουμε τους πλευρικούς πύργους. Το κάθε πυροβόλο ήταν αυτόνομο εκείνη την εποχή και αργότερα βέβαια που εξελίχθηκαν τα συστήματα διεθνής βολής στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μπορούσαν να ρίχνουν τα πυροβόλα σε έναν στόχο κατευθυνόμενα από κατευθυντήρα που είχε τοποθετηθεί στο πλοίο. Και ταχυβολία απίστευτη για την εποχή του. Η ταχυβολία των μεγάλων των πυροβόλων, μιλάμε για ένα βλήμα ανά 8 δευτερόλεπτα να κάνει, και για τα πλευρικά ένα βλήμα ανά 6 δευτερόλεπτα να κάνει. Δώσε μας δύο σημεία ιστορίας που τα συζητάνε και στις ακαδημίες πολέμου, που αφορούν τόσο τις κινήσεις στην αμαχία της Έλλης όσο και στη Λίμνο. Και στην αμαχία της Έλλης και στην αμαχία της Λίμνου, αυτό που εκμεταλλεύτηκε ο Κουντουριώτης ήταν η ταχύτητα του πλοίου, η οποία ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των τουρκικών, και η ταχυβολία των πυροβόλων. Με τεράστια εμπιστοσύνη στο πλήρωμα. Και με τεράστια εμπιστοσύνη στο γιατί, πλήρωμα. Γιατί μπορούσε να βάλει σε κίνηση και κατά διαφορετικών στόχων σε διαφορετικά σημεία. Φανταστείτε όμως ότι το πλήρωμα αυτό έβαλε πυρά πραγματικά στην αμαχία της Έλλης για πρώτη φορά. Τα πυρομαχικά, τα μάχης, επειδή οι Εγγλέζοι δεν ήθελαν να σπάσουν την ενδετερότητα με τους Τούρκους, δεν τα άφηναν να έρθουν στην Ελλάδα. Και κρυφά κάποιος από τους εφοπλιστές μας με ένα μικρό φορτηγό τα φόρτωσε νύχτα από τον Τάμεση και τα έφερε στον Μούδρο, στη Λίμνο, τις παραμονές δαμαχίες της Έλλης. Το θέλανε αδρανοποιημένο δηλαδή το Αβέροφ, έτσι. Το θέλανε να υπάρχει αλλά να μην μπορεί να συμμετέχει. Ακριβώς, και να μην σπάσουν και την ενδετερότητα με τους Τούρκους. Ουσιαστικά τα πυρά, με πραγματικά πυρά, οι πυροβολητές έκαναν εναντίον των τουρκικών πλοίων. Και πολύ γρήγορα και συνήθισαν τα πυροβόλα τους και τα ρύθμισαν. Και ήταν πάρα πολύ εύστοχοι, όπως φάνηκε και από τη συνέχεια. Συγχωρήστε την περιεργία μου. Σας παρακολουθώ. Χάνετε το βλέμμα μου. Επιστρέφω. Και παρασύρομαι και από την αφήγησή σας. Να συνεχίσω να πω ότι βλέπετε κάποια σημάδια πάνω στις κάνες. Α, αυτά εδώ, αυτά λέτε. Είναι από τα τουρκικά βλήματα που έπεσαν επάνω στο πλοίο κατά την αμαχία της Έλλης και της Λίμνου. Τα μόνα που μπόρεσαν να κάνουν είναι αυτές οι αμοιχές στα κανόνια και κάποιες βλάβες στο κατάστρωμα ή στις σημινιέρες του πλοίου. Αυτά είναι δηλαδή σημάδια της ναυμαχίας. Τα σημάδια της ναυμαχίας και έχουν μείνει από τότε. Το πλοίο αυτό ήταν πρόκληση. Ήταν τεχνολογικό θαύμα της εποχής του και ήταν πρόκληση για το ελληνικό ναυτικό να το παραλάβει σωστά και από εκεί και πέρα να το επανδρώσει και να το αξιοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Διότι έφτασε εδώ στο Φάλιρο για πρώτη φορά την 1η Σεπτεμβρίου του 1911 που το περίμενε 50.000 κόσμος για να το υποδεχθεί, με κυβερνήτη τον μετέπειτα Ναύαρχο Κουντουριώτη, και μέσα σε ένα χρόνο έπρεπε να προετοιμαστεί, να το μάθει το πλήρωμά του, να το χειρίζεται και να πάμε στις ναυμαχίες της Έλλης και Λίμνου των Βαλκανικών Πολέμων. Και να υπάρχει και αποτέλεσμα, γιατί εδώ μεταφέρθηκε το αρχηγείο του Στόλου. Ακριβώς. Και αυτό φάνηκε ότι έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με τον καλύτερο τρόπο. Είναι μια λεπτομέρεια που δεν την γνωρίζουμε. Αυτό δείχνει ότι το ναυτικό εύκολα μαθαίνει και προχωρά σε προκλήσεις. Και αυτό δεν ήταν το μοναδικό στην ιστορία του. Το ναυτικό έχει προβεί σε προκλήσεις πολλές φορές. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Έλληνας ναυτικός τολμά. Και τολμά σε πρωτοτυπίες. Μιλούν γιατί οι εφημερίδες της εποχής μιλούσαν για κάποιους, για τους τρελούς Έλληνες που ναυπηγούν ένα τέρας πλοίο, το οποίο ποτέ δεν θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν και να είναι αποτελεσματικό επιχειρησιακά. Γιατί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες ναυτικοί, το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας, δεν έχει τεχνογνωσία, δεν θα πάρουν χαμπάρι τι έχουν στα χέρια τους οι Έλληνες. Υπήρχε μια διακριτική ειρωνία από την πλευρά των αντιπάλων μας, αν θέλετε, και λέγανε χρήμα φεύγει και δαπανάται από το υστέρημα των ομογενών, των Ελλήνων τότε και του μεγάλου ευεργέτη, του Γεωργίου Αβέροφ, και θα πάει χαμένο. Και όταν ήταν λίγους μήνες μετά το Αβέροφ ανοιχτά να συμμετέχει και να έχει ό,τι έχει επιχειρησιακά στα πρώτα του δείγματα, πάγωσαν. Ακριβώς.
Ήταν η απόδειξη το τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας, τολμώντας, βάζοντας μπροστά την ψυχή και το μυαλό. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα να μεταβεστούμε μέχρι τη γέφυρα, να πάρουμε μια εικόνα και μετά να πάμε λίγο. Έχω ακούσει αφηγήσεις φίλων γνωστών και συγγενών που δεν πιάσει ζωή για το εσωτερικό του Αβέροφ. Βεβαίως. Και για το δωμάτιο του Ναυάρχου και για την κρεβατοκάμαρά του, αλλά κύριος μου λένε πήγαινε στο καρέ των αξιωματικών. Πάμε μέχρι τη γέφυρα, θα μου δώσετε τη δυνατότητα να δούμε την εικόνα αυτή. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Εδώ βρισκόμαστε στη γέφυρα του πλοίου. Η οποία είναι θωρακισμένη, πούμε, έτσι. Η θωρακισμένη είναι, εδώ, είναι εδώ. Πίσω. Ναι. Κατά τη διάρκεια των αμαχιών μπαίνουν όλοι μέσα. Μπροστά έχουμε την γέφυρα της ειρηνικής περίοδου, η οποία γίνεται και τελείως ανοιχτή με τα παραπέτα αυτά τα οποία πέφτουν. Εδώ πάνω από την γέφυρα βλέπουμε την κόντρα γέφυρα, βλέπουμε αυτό το ασπίδιο. Α, αυτό το κομμάτι αυτό είναι το ασπίδιο. Με αυτή την ασπίδα μπροστά. Ακριβώς. Εδώ βρισκόταν ο Ναύαρχος Κουντουριώτης κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας Σέλης και της Δείμνου, ακάλυπτος καθ' όλη τη διάρκεια της ναυμαχίας. Και από εδώ καθοδηγούσε το στόλο και το Αβέροφ εναντίον του τουρκικού στόλου. Επάνω του βέβαια φορούσε ένα ξύλινο σταυρό κρεμασμένο στο λαιμό του, με τον οποίο είχε περάσει πριν την αμαχία της Έλλης από όλες τις θέσεις του πλοίου και ουσιαστικά ήταν σαν να είχε ευλογήσει, σαν να είχε δώσει μια ευχή σε όλο το πλήρωμα. Βαθιά πιστός. Βαθιά πιστός. Ό,τι και να έκανε ξεκινούσε πάντα με το θείο, με την επίκληση του θείου. Και μετά ανέβηκε πάνω, ακούμπησε το σταυρό επάνω στο ασπίδιο και είπε: «Εδώ που ακουμπάει αυτό ο σταυρός, τουρκικό βλήμα δεν θα πέσει». Και μετά το φόρεσε στο λαιμό του. Αυτό ήταν ο Ναύαρχος Κουντουριώτης. Από εδώ φανταστείτε, όταν έχει έρθει μπροστά από τον τουρκικό στόλο, όταν έφυγε με ταχύτητα και ύψωσε το σημείο Ζούλου, ότι κινούμε ανεξάρτητα, και ουσιαστικά βρέθηκε μπροστά από τον τουρκικό στόλο, ο οποίος ανέβαινε σε σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον, και άρχισε να τον κανονιοβολεί με τα πλευρικά πυροβόλα, από εκεί έδωσε την εντολή να στρέψει το Αβέροφ εναντίον της ναυαρχίδας για να την εμβολήσει. Γιατί το πλοίο έχει και έμβολο. Αυτό το βάλαμε εμείς στα ναυπηγεία. Γεμίσαμε το μπροστά μέρος του πλοίου, την πλώρη, με ατσάλι, ούτως ώστε να είναι έμβολο και να ενώνει και να συνδέει το Αβέροφ και με την αρχαία Τρίρη. Αυτό το έμβολο πήγε να χρησιμοποιήσει ο Κουντουριώτης να εμβολήσει, να κόψει στη μέση την τουρκική ναυαρχίδα. Εκεί ο Ραμίζ, ο Τούρκος Ναύαρχος, έσπασε, βλέποντας το Αβέροφ να έρχεται κατά πάνω του με ταχύτητα, και έδωσε τη διαταγή στον τουρκικό στόλο να φύγει κακή κακός προς τα Δαδανέλη. Δεν περίμενε αυτή την αντίδραση. Δεν περίμενε αυτή την αντίδραση. Να περάσουμε λίγο στο εσωτερικό. Αυτή είναι η ανοιχτή γέφυρα. Αυτή είναι η γέφυρα ειρήνης, η οποία γίνεται και ανοιχτή. Τι είναι για εσάς η θητεία στο Αβέροφ? Είναι εμπειρία ζωής, είναι τιμή, είναι μία αποστολή να συνεχιστεί η ιστορία αυτού του πλοίου και να δείχνουμε στον κόσμο, στις νέες γενιές, τι μπορούσαμε να κάνουμε. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα φύγει το Αβέροφ, θα λύσει, είτε με ρεμουλκό είτε με άλλο τρόπο, βρεθεί ανοιχτά και κάνει κάποια ταξίδια. Αρκεί οποία... να το θέλουμε. Νομίζω ότι τη στιγμή που θα ακουστεί ο ήχος του Αβέροφ, η Μπουρού, οποία πολύ σύντομα θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει. Πολύ σύντομα είμαστε κοντά στο να την λειτουργήσουμε. Τη στιγμή ξανά που θα βρεθεί το Αβέροφ ανοιχτά και θα κάνει βόλτες στο Αιγαίο, θα είναι μια στιγμή που θα αλλάξει κατά πολύ την ψυχολογία όλων μας, των Ελλήνων. Θα είναι σαν να βλέπουμε τη ζωή διαφορετικά. Πάμε και στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό του πλοίου. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μετά από σας. Εδώ βρισκόμαστε στα πρινέα διαμερίσματα αξιωματικών. Για να είμαι ειλικρινής,
τα μάτια προσπαθούν να κλέψουν γωνίες. Θέλω να μπω σε αυτό το δωμάτιο του κυβερνήτη. Βλέπω ότι στο βάθος μάλλον είναι το δωμάτιο του Ναυάρχου ή το σαλόνι. Είναι τα διαμερίσματα του Ναυάρχου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πάμε. Ναι. Βέβαια, φαντάζομαι το μάτι του επισκέπτη παρατηρητή, όπου και, ό,τι και να λέτε, φεύγει. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Δεν ξέρει τι να πρωτοπροσέξει. Σε ένα σημείο. Ας περάσουμε. Αίθουσα Ναυάρχου. Βεβαίως. Τα πριμνέα διαμερίσματα του Ναυάρχου. Το πλοίο ήταν πάντοτε ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου. Και άρα, αρχηγείο δηλαδή. Πάντα. Και αρχηγείο. Άρα ο αρχηγός στόλου, εκάστοτε, ο ναύαρχος, με πρώτο τον ναύαρχο Κουντουριώτη των Βαλκανικών πολέμων, είχε έδρα αυτό το πλοίο και εδώ ήταν τα διαμερίσματά του. Άρα ένα πλωτό αρχηγείο, γιατί σε κατάσταση ειδικά πολέμου εξυπηρετούσε τις ανάγκες όλου του στόλου. Εδώ βλέπουμε τα παράσημα του ναύαρχου Κουντουριώτη και ως αρχηγού στόλου και ως Προέδρου Δημοκρατίας, γιατί είναι ο πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας όταν δεν είχαμε βασιλεία για κάποιο μικρό διάστημα το 1919. Έχω την ύψη ότι κάποιοι επέστρεψαν πίσω σε εσάς και ως δωρεές της οικογένειας. Βεβαίως. Πολλά έχουν επιστρέψει, πολλά εκθέματα έχουν επιστρέψει από δωρεές οικογενειών και του Κουντουριώτη αλλά και μελών που υπηρέτησαν εδώ. Εδώ είναι η αυθεντική στολή επίσημη του Ναυάρχου. Και εδώ ένα αντίγραφο της πλήρους στολής, βεβαίως, επίσημη στολή. Είναι οι στολές γαλλικού τύπου, τις οποίες είχε το πολεμικό ναυτικό μέχρι το 1915. Από το 1915 και μέχρι σήμερα έχουμε αγγλικού τύπου στολές. Να βλέπουμε, το παρατηρούμε. Το χαρακτηριστικό είναι και το καπέλο αυτό, είναι το καπέλο γαλλικού τύπου. Υποθέτω ότι οι επισκέπτες στο πρόγραμμα θέλουν να κάνουν να πιάσουν το ύφασμα, να αντιληφθούν, να μπουν στην εποχή. Ακριβώς. Ταξιδεύει δηλαδή ο παρατηρητής. Βλέπω εδώ και το ραδιόφωνο της εποχής. Το ραδιόφωνο αυτό είναι του 1935 και εκείνη την εποχή το ραδιόφωνο έπαιρνε αξία από τα πόδια που είχε. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό το ραδιόφωνο έχει 6 πόδια, αλλά είναι μεγάλης αξίας. Να, οπότε, ήταν φέρετε. Έτσι, καθοριζόταν. Εδώ, επιτρέψτε μου. Μιλάμε για το σαλόνι, το κύριο εδώ σαλόνι. Είναι η τραπεζαρία στην οποία έτρωγε ο ναύαρχος με το επιτελείο του, σε αυτό το χώρο. Εδώ βλέπουμε τα σκεύη της εποχής, ασημένια. Είναι ακριβώς σαν να έχουμε κρατήσει, σαν να έχουμε κάνει ένα... Έχουμε κρατήσει το στιγμιότυπο του χρόνου, δηλαδή το ξύλο, ακόμα και τα φωτιστικά, ακριβώς. Είναι της εποχής. Το πλοίο είναι ζωντανό. Ναι, το πλοίο είναι ζωντανό. Είναι όπως ήταν, όχι συγκεκριμένα την εποχή των Βαλκανικών, το πλοίο όπως ήταν τα 50 χρόνια στο οποίο αναρωτιέται κανείς, είναι αποτέλεσμα της διαρκούς πειθαρχημένης συντήρησης ή είναι και αντικείμενα που φέραμε και φιλοξενούνται στο πολλά πλοίο. Αντικείμενα είναι φυλαγμένα από την τότε εποχή και είναι αυθεντικά. Άλλα αντικείμενα έχουν δοθεί και έχουν επιστραφεί από κάποιους που τα είχαν πάρει για κάποιο λόγο, για να μην ξεχνάμε ότι το πλοίο ήταν 30 χρόνια παροπλισμένο στο Μπόρο και αγκυροβολημένο. Τα ξεχνάει κανείς αυτά. Και άλλα, ήταν, άλλα αντικείμενα ή κατασκευές έχουν γίνει από το πλήρωμα από το 1983 και μετά, που άρχισε πλέον να αναγεννάται το πλοίο. Άλλη μια στολή. Η στολή του Ναυάρχου όταν ήταν αντιπλοίαρχος. Εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο χώρο του διαμερίσματος. Είναι ο χώρος συσκέψεων του Ναυάρχου με το επιτελείο του και το προσωπικό του το γραφείο. Το γραφείο του Ναυάρχου, η καρέκλα ξυλόγητη εποχής με το δέρμα του, με τα αντικείμενα. Παραδείς, ακουμπώντας εδώ, ακουμπά ένα κομμάτι ιστορίας. Ζωντανής ιστορίας. Ιστορίας που πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτήν. Βλέπω, μου επιτρέπετε, τις λεπτομέρειες. Δηλαδή η διακόσμηση, η εσωτερική διακόσμηση του χώρου ήταν προσεγμένη. Ήταν αντάξια ενός θωρηκτού. Είναι προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια και βέβαια το διαμέρισμα του Ναυάρχου έπρεπε να είναι περίτεχνο, να έχει όλη την τεχνοτροπία της εποχής και αντάξιο της έγκλησης ενός Ναυάρχου και δει για την εποχή εκείνη ενός Ναυάρχου ο οποίος κέρδισε τους Βαλκανικούς πολέμους και διπλασία στην Ελλάδα. Βέβαια. Και αποτελούσε απειλή και μόνο το άκουσμα ότι πλησιάζει το θωρηκτό Αβέροφ για όλους τους... Το Σεϊτάν Παπόρ για τους Τούρκους, το Διαβολοκάραβο. Το Διαβολοκάραβο. Και σε αυτό το τραπέζι προφανώς έχουν καθίσει μαζί με τον Ναύαρχο προσωπικότητες εποχής που έγραψαν τη δική τους ιστορία. Ακριβώς. Και επηρέασαν και την ιστορία και της περιοχής αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Και την παγκόσμια ιστορία. Το πλοίο αυτό μαζί με τον Ναύαρχο Κουντουριώτη, γιατί είναι δεμένα, Κουντουριώτης και Αβέροφ, αυτά τα δύο ονόματα είναι δεμένα. Γιατί μόνο τους τα σίδερα, μόνο τους τα ατσάλια δεν γράφουν ιστορία. Πρέπει να υπάρχει μια ψυχή. Εδώ έχουμε ένα πορτρέτο του είχε δημιουργήσει 1916. Πορτρέτο αυθεντικό.
του Ναβάρχου μας. Σας διέκοψα. Τα σίδερα δεν γράφουν μόνα τους ιστορία. Πρέπει να υπάρχουν οι ηγέτες, οι κατάλληλοι, αλλά και στο συγκεκριμένο πλοίο ήταν η ψυχή του Έλληνα ναύτη που έδωσε ζωή σε αυτό το πλοίο και έκανε αυτό το θαύμα μέσα σε ένα μήνα να νικήσει έναν ολόκληρο τουρκικό στόλο δύο φορές. 3 Δεκεμβρίου και 5 Ιανουαρίου, δύο ναυμαχίες, Έλλης και Λίμνου. Και εδώ μπορούμε να προσέξουμε την πόρτα, την τέχνη της εποχής, είναι σε τρεις διαστάσεις. Τώρα μια λεπτομέρεια που δεν συλλαμβάνει το μάτι. Είναι σε τρεις διαστάσεις για να παίρνει την κλίση του, ναι, του μπουλμέ του πλοίου. Ακριβώς, δηλαδή η κλίση είναι αυτή. Κοιτάξτε τέχνη. Δηλαδή υπάρχει λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια που... σε όλα. Ο χαλαρός παρατηρητής εδώ πέρα δεν θα το πιάσει ακριβώς. Μπορεί να δει κανείς ακριβώς αυτή την κλίση που έχει. Βλέπουμε εδώ. Είναι σε τρεις διαστάσεις η πόρτα. Για να μπορέσει να κουμπώσει ακριβώς. Ακριβώς με το μπουλμέ του πλοίου, τον εξωτερικό. Με την κλίση δηλαδή που παίρνει το ξυλόγλυτο. Έτσι, στο εσωτερικό. Κοιτάξτε λεπτομέρειες που δεν ξέρω αν σήμερα τι συναντάμε. Αν σήμερα τις βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι στα σύγχρονα πλοία δεν υπάρχει τέτοια λεπτομέρεια, τέτοια τέχνη. Υπάρχουν αυστηρές γραμμές, δομές. Τα σύγχρονα πλοία εξυπηρετούν καθαρά επιχειρησιακούς σκοπούς. Και η διάρκεια τους είναι πολύ μικρή, πολύ μικρότερη σε σχέση με τα πλοία εκείνης εποχής. Μπορώ να συνεχίσω για τώρα. Αυξάνεται την περιέργεια του επισκέπτη. Μπορούμε να βγούμε στο μπαλκονάκι, το οποίο μπαλκονάκι να σας πω ότι αυτό δεν υπήρχε στα σχέδια του πλοίου. Δεν υπήρχε. Όχι. Για όταν πήγαμε να πάρουμε το πλοίο από την Ιταλία, από το Λιβόρνο, τον Απηγία, κατασκευαζόταν μαζί με άλλα δύο αδερφά πλοία. Μάλιστα. Στα σχέδια των Ιταλών δεν υπήρχε το μπαλκονάκι. Αυτό είναι δικιά μας εφεύρεση, δικό μας. Είναι παντέντα, παντέντα ελληνικής εμπνεύσεως. Θέλαμε εμείς να δώσουμε σε αυτό το πλοίο μια ρομαντική νότα. Θέλαμε να το συνδέσουμε με τα πλοία του Μεσαίωνα. Θέλαμε να το τεχνολογικό αυτό θαύμα να μπορεί να συνδεθεί με τα πλοία που έγραψαν ιστορία στο Μεσαίωνα και στην Επανάσταση του 21. Και βέβαια με μια ελαφρά ηρωνία ότι οι ναύαρχοί μας που θα επιβαίνουν σε αυτό το πλοίο θα κερδίζουν ναυμαχίες, αλλά θα έχουν και τον μπαλκονάκι μετά. Για να απολαμβάνουν τις ευχαριστήσεις. Σε αυτό να σημειώσουμε ότι αυτού του είδους οι λεπτομέρειες ήταν οι λεπτομέρειες που συζητούσε ο απλός λαός. Ήταν οι λεπτομέρειες που έδιναν ενίσχυαν και το εθνικό φρόνημα. Βεβαίως. Ότι το θορυχτό, το Αβέροφ, το νικητήριο, έτσι, το ελπιδοφόρο Αβέροφ, έχει και τις στιγμές του. Άρα προσθέτουμε τον μπαλκόνι, όπου βγαίνει ο ναύαρχος, χαιρετά το στόλο ενδεχομένως και το πλήθος, τον κόσμο, έτσι. Ακριβώς. Είτε στον Απόπλου είτε στον Κατάπλου, και ταυτόχρονα δείχνει και την άνεση του νικητή, που ενδεχομένως ενοχλεί, εξοργίζει ή ρίχνει και την ψυχολογία του αντιπάλου. Ακριβώς, γιατί και ο Κουντουριώτης, σαν ναύαρχος φωτισμένος, που το απέδειξε και στην πράξη, θα σας πω κάτι άλλο το οποίο δείχνει αυτό που είπαμε, την ελαφρά ηρωνία και τη σιγουριά. Όταν απελευθέρωσε την Τένεδο, λίγο καιρό πριν έχουμε την αμαχία της Έλλης, και μαζί με την Τένεδο είχε απελευθέρωσει και την Ήμβρο, πήγε μπροστά από τα Δαρδανέλια με το Αβέροφ, άρχισε να περιπολεί και έστειλε ένα σήμα στον Τούρκο ναύαρχο και του έλεγε: «Καταλάβαμε Τένεδο. Αναμένομαι έξοδο του στόλου σας. Εάν χρειάζεστε για άνθρακα, προτίθεμαι να σας εφοδιάσω». Κουντουριώτης. Εδώ πάμε στο υπνοδωμάτιο του Ναβάρχου. Μέσα στην πολυτέλεια του όλου πλοίου, λιτή θα την έλεγε στην πρώτη κάμαρα. Είναι λιτή πολυτέλεια. Ναι, λιτή πολυτέλεια. Δηλαδή, στις λεπτομέρειες που έχει όλο το πλοίο, προποριακές για την εποχή, αλλά το καλοριφέρ. Όπως είχε όλο το πλοίο, όπως θα δούμε. Βέβαια. Με τον ατμό με τον οποίο κινεί το ζεσθενόντουσαν και τα καλοριφέρ. Και εδώ είναι το λουτρό. Αυτή είναι η θήκη για το καπέλο. Αυτή είναι η θήκη για το καπέλο του Ναβάρχου. Το επίσημο. Όλα αυτά που βλέπετε είναι συντηρημένα από το προσωπικό του πλοίου από το 83 και μετά. Όπου ήταν φθαρμένο το ξύλο από τα χρόνια έχει αντικατασταθεί. Τα επανέφερε δηλαδή. Τα επανέφερε το προσωπικό του πλοίου. Υπηρετούσαν άνθρωποι οι οποίοι και πολίτες και του πολεμικού ναυτικού. Με ανάλογες γνώσεις και ικανότητες και τα επανέφεραν. Και το χώρο, το λουτρό. Το λουτρό του Ναβάρχου.
Το λεπτομέρειες βέβαια. Με ταχυθερμοσύφωνα. Ναι, ναι, βέβαια. Για ζεστό νερό. Η λεπτομέρεια, ναι. Ο θερμοσύφωνας. Πορσελάνινη. Πορσελάνινη της, της εποχής. Της εποχής. Να, ήρθαμε και στα ιδιαίτερα του, του Ναυάρχου. Μια στιγμή έτσι κλέβουμε λίγο από, τη, από τις κρυφές στιγμές ιστορίας. Ακριβώς. Πάντως θα μου επιτρέψετε, πλοίαρχε, μπορώ να σας λέω κυβερνήτη. Βεβαίως, γιατί το πλοίο αυτό είναι υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού, είναι πλοίο του πολεμικού ναυτικού και έδρα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από πέρσι και έχει κυβερνήτη και πλήρωμα. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, δεν είναι μουσείο. Λειτουργεί ως μουσείο για κάποιον επισκέπτη για να έχει ένα μάθημα ιστορίας, να αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη και τι συμβαίνει σήμερα, αλλά είναι επιχειρησιακά έτοιμο. Δηλαδή μπορεί ανά πάση στιγμή να φύγει στα ανοιχτά. Είμαι υπερβολικό σε αυτό που λέω. Αυτό είναι ένα όραμα που έχουμε στο πολεμικό ναυτικό, ότι κάποια στιγμή αυτό το πλοίο πρέπει να ξαναταξιδέψει. Είναι όλα είναι θέμα θελήσεως και χρημάτων. Είναι εφικτό. Εάν το θελήσουμε και το θέλουμε, με προσπάθεια και με χρήματα, είναι εφικτό. Να πούμε ότι συντηρείστε από τον οβολό του επισκέπτη και πιθανόν από κάποιες χορηγίες ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ιστορία αυτού του τόπου. Το πλοίο συντηρείται ως πλοίο του πολεμικού ναυτικού, ως υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού, από τις υπηρεσίες του ναυτικού, από το εισιτήριο το οποίο είναι 2 ευρώ για τον επισκέπτη και από κάποιες χορηγίες δωρεές ανθρώπων οι οποίοι κατά καιρούς έχουν δώσει κάποια χρήματα για να αναπαλαιωθούν κάποιοι χώροι. Επειδή μιλάμε για ένα πλοίο που είναι σχεδόν ένα χωριό, μια κομμόπολη και σε αριθμό αλλά και σε όγκο δραστηριοτήτων. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συντήρηση. Όχι. Για μένα είναι ένας μικρός άνθρωπος, οπωσδήποτε είναι, βρεθεί επισκέπτης για λίγη ώρα στο χώρο, καταλαβαίνει ότι η συντήρηση και η ανάδειξη αυτού του πλοίου στο σήμερα, υπενθυμίζοντας λεπτομέρειες του χτες, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Όχι βέβαια, και επειδή είμαστε λίγοι, το πλοίο είναι 40 άτομα. Βεβαίως. Είναι πολύ δύσκολη η συντήρηση και η φροντίδα αυτού του πλοίου. Εδώ βρισκόμαστε στο δωμάτιο του κυβερνήτη του, του πλοίου. Είχαμε το δωμάτιο του αρχηγού του στόλου, του Ναυάρχου, και τώρα πάμε στο δωμάτιο του κυβερνήτου του πλοίου, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και υπαρχηγός του στόλου. Είμαστε στο ιερότερο κοιμήλιο του νεότερου ελληνισμού. Αυτό το πλοίο είναι η ζωντανή μας ιστορία. Είναι 104 ετών και σε αυτό οφείλουμε το ότι είμαστε ελεύθεροι και έχουμε τα σύνορα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο Κουντουριώτης με το Αβέροφ και τον Ελληνικό Στόλο έδωσε τη νίκη στους Βαλκανικούς πολέμους και αυτό που είμαστε τώρα. Αυτό το πλοίο δεν είχε δικαίωμα να αποτύχει. Κάπως έτσι να λέμε. Έτσι, είχε ιστορική αποστολή και ευθύνη να είναι μόνο νικηφόρο. Ακριβώς. Και μια ιδιαιτερότητα. Είναι το μοναδικό κομμάτι ελληνικής επικράτειας που έχει επί 104 χρόνια επιρμένει συνεχώς την ελληνική σημαία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλο κομμάτι Ελλάδας ελεύθερο συνέχεια 104 χρόνια, γιατί είχαμε την κατοχή και, και τους Γερμανούς. Είναι το μοναδικό πλοίο που συμμετείχε σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Δεν έχουμε παγκοσμίως άλλο πλοίο να συμμετάσχει σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Παραμονές της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα, υπάρχει μία απόφαση να αυτοβυθιστεί το πλοίο από το πλήρωμά του. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο, γιατί ιστορικά δεν έχει διευκρινιστεί αυτό, τουλάχιστον από τα βιβλία μας, αυτά που μπορεί κανείς να βρει εύκολα. Πώς ξαφνικά αποφασίζει κάποιος ότι πρέπει αυτό το πλοίο να καταστραφεί? Και μάλιστα όταν μου λέτε εσείς ότι είναι από το ίδιο το πλήρωμα αυτή η σκέψη. Όχι, δεν ήταν από το πλήρωμα, ήταν από την ηγεσία, από το Υπουργείο Ναυτικών. Φανταστείτε την ψυχολογία, ένα κράτος να διαλύεται, οι Γερμανοί να καταλαμβάνουν κομμάτι-κομμάτι την Ελλάδα, να φτάνουν στα προάστια των Αθηνών, να υπάρχει μια πλήρης διάλυση και ο στόλος να αποφασίζει να φύγει, να μην υποστείλει σημαίες και να πάει να συνεχίσει τον αγώνα στη Μέση Ανατολή. Υπήρξε η σκέψη λοιπόν από το Υπουργείο Ναυτικών αυτό το πλοίο, επειδή ήταν παλιό ήδη, με μειωμένη ταχύτητα, να μην επιχειρήσει να φύγει,
διότι υπήρχε κίνδυνος από τα γερμανικά τα Στούκα, από ναι. υποβρύχια. Αλλά να μην πέσει και στα χέρια αλλά μην πέσει και στα χέρια του κατακτητή. Να αυτοβυθιστεί και το πλήρωμα να φύγει, είτε με άλλα πλοία ή να βγει έξω, ούτως ώστε να μην πέσει στα χέρια. Το πλήρωμα όμως αποφάσισε με την προτροπή του ιερέα του πλοίου, που όπως θα πούμε ήταν βασικό στέλεχος. Νομίζω ότι τα αυτιά του θα τα βρούμε κάπου στο χώρο, έτσι, ο Αρχιμανδρίτης. Και των περισσότερων αξιωματικών να μην υπακούσουν σε αυτή τη διαταγή και το πήραν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ του 1941 και έφυγαν καταρχάς κρυφά. Αργότερα βέβαια ενώθηκαν με τον Στόλο και κατέβηκαν στη Μέση Ανατολή. Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια καταρχάς και μετά στον Ινδικό ωκεανό. Όπου εκεί υπήρξε επιχειρησιακή χρήση του πλοίου. Βεβαίως. Το πλοίο προσέφερε υπηρεσίες, παρόλη την παλαιότητά του, προσέφερε υπηρεσίες, συνόδευσε νιοπομπές και βέβαια προστάτευσε λιμάνια με το πολύ αποτελεσματικό αντιεροπορικό του σύστημα. Το αντιεροπορικό σύστημα του Αβέροφ ήταν το πιο αποτελεσματικά της εποχής. Ήταν σύγχρονο, είχε μπει πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λέω και η εμπειρία του και του πολύ έμπειρο προσωπικό. Φανταστείτε ότι στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ήταν αγκυροβολημένο στον κόλπο της Ελευσίνας και παρήχε προστασία πολύ αποτελεσματική στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και στον άθμο Σαλαμίνας. Εδώ είναι απόδειξη ότι μιλούσαμε για το κέντρο επιχειρήσεων και το αρχηγείο του Στόλου. Κάτι εδώ έχει καταγραφεί. Όλο το δυναμικό. Εδώ είναι τα πλοία από το 1947 έως το 1952 που το πλοίο πλέον βγήκε από την ενέργεια. Ναι, ναι. Είναι αποτυπωμένα αυτά τα πλοία και το αρχηγείο Στόλου παρακολουθούσε από εδώ τις κινήσεις όλων των πλοίων. Α, εδώ χαζεύει, σαστίζει. Συγγνώμη, δηλαδή. Η λογική ανθρώπινη αντίδραση είναι ότι είναι ένας χώρος που θεωρείς ότι είναι απίθανο να συντηρείται και να έχει αυτή την εικόνα σήμερα πάνω σε ένα πλοίο. Και όμως τόσο προστατευμένος ο χώρος και αναλύωτος στην αίσθηση που έχει στο χώρο και στη συντήρηση των αντικειμένων, τι να σας πω. Πρέπει να είμαστε περήφανοι εμείς οι Έλληνες και για το πολεμικό ναυτικό που καταφέρνει να έχει αυτό το πλοίο και να το συντηρεί και να το παρουσιάζει σε αυτή την κατάσταση. Σας είπα και πάλι ότι είναι το μοναδικό πλοίο στον κόσμο σε αυτή την κατάσταση και το ζηλεύουν Αμερικανοί, Ρώσοι, Γερμανοί, οποιοδήποτε. Αυτή είναι η θερινή στολή. Αυτή είναι η θερινή στολή οικονομικού αξιωματικού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω και πώς να προχωρήσω. Εδώ είναι το παλαιότερο κομμάτι του πλοίου. Το πιάνο. Το πιάνο. Είναι του 1864, ιταλικής κατασκευής, το οποίο το συντηρούμε και λειτουργεί κανονικότατα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αν θες πραγματικά να εντυπωσιάσεις έναν αρχηγό κράτους, είναι μια καλή ευκαιρία να ζήσει λίγες στιγμές πίνοντας τον καφέ του στο θορυχτό Αβέροφ. Θα καταλάβει τι εστί η ελληνική ιστορία και η ελληνική ιστορία με νίκες που είχαν να κάνουν με την αγάπη του Έλληνα, όχι μόνο για τα σύνορά μας, αλλά κυρίως για την ταυτότητά μας, ακριβώς, για την ιστορία μας. Ακριβώς. Τι να σας πω. Εδώ φαινόταν και φαίνεται και η αρχοντιά του Έλληνα, ο οποίος μπορούσε να ζει σε τέτοιες συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα να κερδίζει ναυμαχίες. Αυτά είναι τα επιτραπέζια. Αυτά είναι τα σκεύη. Του πλοίου. Επίχρυσα και ασημένια. Επίσης, στολή επίσημη αντιπλοιάρχου μηχανικού της εποχής των Βαλκανικών πολέμων. Νομίζω ότι όποιος επισκεφτεί αυτό το χώρο, κύριε Χαραμπόπουλε, δεν θα θέλει να φύγει. Εδώ είναι η Ελλάδα. Αυτό το πλοίο αποδεικνύει ότι εμείς οι Έλληνες δεν ζούμε μόνο με τις αναμνήσεις των αρχαίων προγόνων, όπως θέλουν κάποιοι μας πούν. Εδώ το πλοίο αποδεικνύει ότι γράφουμε και ιστορία και στους νεότερους χρόνους. Και το άγαλμα της νίκης. Νίκης. Νομίζω δωρεά είναι αυτό, δώρο της εποχής. Όχι, αυτό είναι από το πλοίο. Είναι από την πρώτη μέρα, γιατί έχει ημερομηνία το 11. Ακριβώς. Τα σκεύη εδώ, τα διάφορα, επίκρισα. Αυτό είναι το άγαλμα του Κουντουριώτη, είναι το αντίγραφο του αγάλματος που βρίσκεται κάτω στον προβλήτα. Βέβαια. Επίσης αυτή είναι η στολή του ιατρού των Βαλκανικών πολέμων. Το καράβι είχε, το πλοίο είχε και ιατρό, είχε και μόνιμο ιερέα. Είχε μόνιμο ιατρό, αλλά είχε και μόνιμο ιερέα.
Ήταν ο τρίτος στην αρχαιότητα, ήταν ο ναύαρχος, ο κυβερνήτης και ο τρίτος σε βαθμό αντιπλήρχος ήταν ο ιερέας που υπηρετούσε εδώ, ο οποίος είχε πολύ σοβαρά καθήκοντα. Δεν είχε μόνο να λειτουργεί και να κάνει τα ιερατικά. Είναι ψυχολογία. Να εμψυχώνει τον κόσμο κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, όντας δίπλα τους στα λεβιτοστάσια, στα μηχανοστάσια, στα πυροβόλα. Και βέβαια, επειδή την εποχή των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου είχαν και πολλά αμόρφωτα παιδιά, στις ανάπαυλες έπαιρνε τα παιδιά και τα μάθαινε ανάγνωση και γραφή. Το βιβλίο επισκεπτών. Το βιβλίο επισκεπτών. Αυτό πραγματικά αποτυπώνει τι εισπράττει ο επισκέπτης, Έλληνας και ξένος. Εδώ πραγματικά νιώθουμε περήφανοι και αισιόδοξοι για την νεολαία μας. Να δείτε παιδάκια, αγόρια και κορίτσια να λένε είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Εδώ. Είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Ένα σύλλογος από το Σαλμενίκο, από το Δήμο Αιγαίου, είναι και είμαι καταγωγή από το Αίγιο, βλέπετε. Είναι μια ευτυχή συγκυρία. Είναι σαν διάλεξα τη σελίδα, δεν έχω αγγίξει τίποτα. Είναι μια παρέα νέων ανθρώπων. Είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας, τους ήρωές μας. Σύλλογος στο Κάστρο της Οργίας, Σαλμενίκο, Δήμος Αιγαίου. Αυτό δίνουμε στη νέα γενιά. Να νιώθουν περήφανοι και να βρουν πάλι την ταυτότητά τους. Και συγχαρητήρια, η συντήρηση του πλοίου είναι άψογη. Λέει η φίλη μας Μάνια από την Κρήτη. Και σε άλλες γλώσσες, έτσι. Και ξένοι. Εδώ είμαστε. Εδώ μπαίνουμε στο εσωτερικό, στο θωράκιο. Στο χειρό του πλοίου, εδώ βλέπετε τη θωράκιση από ατσάλι που δεν σκουριάζει, είναι αναλύωτο, πρωτογενές ατσάλι, 18 εκατοστά. Είναι η θωράκιση του πλοίου, η οποία βρίσκεται και εξωτερικά. Έχουμε διπλή θωράκιση και εξωτερικά στα πλευρά του πλοίου και εσωτερικά. Ως το ρηχτό. Και δύσκολα μπορεί να διαπεράσει ένα βλήμα δηλαδή, έτσι. Για να το διαπεράσει πρέπει να το βλήμα να είναι διαμέτρημα μεγαλύτερο από τα 200 χιλιοστά που είναι η θωράκιση. Ειδικά για την εποχή εκείνη, ήταν εξαιρετικά απίθανο. Εδώ βρισκόμαστε τώρα σε χώρο. Καταρχάς υπάρχει ο μεγάλο αντλία του γερανού. Ατμοκίνητη του γερανού του πλοίου για τα βαρέα αντικείμενα. Καλά, συγγνώμη κύριε Βενέτα, συντηρείται σαν να είναι καινούργια. Δηλαδή, πρέπει να πέφτει πολύ δουλειά. Ας. Εδώ ο αγώνας πραγματικά, είμαι περήφανος για τον κόσμο. Πραγματικά εδώ είναι ο αγώνας καθημερινός. Και είναι και ένας χώρος και είναι αντάξιο της ιστορίας του πλοίου. Τα εργαλεία της εποχής για την επισκευή. Το μηχανικό υλικό. Εδώ είναι ο πάγκος των μηχανικών. Τώρα νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να έχει περαιτήσει κανείς στο ναυτικό. Οποιοςδήποτε έχει ζήσει λίγα κομμάτια ιστορίας ή έχει παρακολουθήσει κομμάτια ιστορίας που αφορούν και άλλες χώρες, άλλους λαούς, δεν μένει ασυγκίνητος από αυτό που αντιμετωπίζει εδώ, ακόμα και αν δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Ακριβώς, ακριβώς. Να, θα επίσης τα τυφέκια εδώ, έτσι, ο πλογαθρό. Εδώ είναι το έκτο τμήμα. Τα τμήματα, ναι, το αποβατικού αγήματος. Εδώ είναι το γραφείο μηχανής, είναι το κοντρόλ της μηχανής. Ακριβώς από κάτω έχουμε το μηχανοστάσιο, δύο μηχανές, ασάλτο, πανιδρομικές, τέσσερις κύλινδροι κάθε μηχανή, που κινούσαν δύο άξονες και δύο έλικες. Η υποδύναμη 19.000 ύπη συνολικά και η ταχύτητα του πλοίου 23 κόμβοι. Φοβερά υψηλή ταχύτητα για την εποχή, για τέτοιο μεγέθος πλοίου. Όταν το ταχύτερο τουρκικό με το οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση δεν ξεπερνούσε τους 17 κόμβους. Και μιλάμε τότε για προσωπικό περίπου πόσο ναυτών, πάνω από 600. 670 άτομα ήταν το πλήρωμα στην Ειρήνη. Στην πολεμική περίοδο έφτανε τους 1.200, γιατί επέβαιναν και αποβατικά αιγήματα του ναυτικού, οι σημερινοί πεζοναύτες, οι οποίοι έκαναν αγώνα στην ξηρά για κατάληψη των νήσων. Και τα περισσότερα νησιά κατελήξαν από αξιωματική. Η αξιωματική ήταν 30. Εδώ έχουμε. Εδώ βλέπουμε αντικείμενα τα οποία έχουν σχέση με το πυροβολικό του πλοίου. Ναι, το σκόπευτρο. Σκόπευτρο, τα μητρώα του πυροβολικού. Είναι προσωπικές, είναι φωτογραφίες, είναι πτυχία που τα έχουν δώσει απόγονοι ναυτών που υπηρέτησαν εδώ. Αυτό δίνει και δίνει μια ιερότητα στο πλοίο, διότι πλέον οι οικογένειες έχουν αποφασίσει ότι προσωπικά αντικείμενα των δικών τους ανθρώπων πρέπει να βρίσκονται σε αυτό το χώρο και όχι στο σπίτι τους. Ότι εδώ ανήκουν. Εδώ ανήκουν. Μήπως γιατί έχουν εκτιμήσει και τη δουλειά που κάνετε. Γιατί οποιοδήποτε έρθει εδώ και εσείς αυτή τη στιγμή λέει ότι κράταγε κάτι, αν θέλετε, ως μυστικό της οικογένειας και με μια επιμονή,
Εδώ νομίζω ότι ψύχρεμα βλέπει ότι η ιστορία του τόπου είναι εδώ, οι αναμνήσεις όλες κρύβονται εδώ, εδώ κρύθηκαν οι αγωνίες, εδώ χύθηκε αίμα, εδώ είχαμε απώλειες. Τα πάντα τάζησε το κομμάτι αυτής της ιστορίας μας εδώ. Και εμείς τα φυλάτουμε και τα αναδεικνύουμε. Αυτό... Εδώ αυτός ο χώρος που βλέπουμε είναι ένας από τους χώρους που κοιμόντουσαν οι ναύτες. Ναι. Όπως θα δούμε και σε διπλανό διαμέρισμα, οι ναύτες περίπου 60 κοιμόντουσαν σε αυτό το χώρο με μπράντες. Ναι. Έτρωγαν, όπως βλέπουμε στο τραπέζι που βρίσκεται εκεί. Ναι. Και η τρίτη δουλειά ήταν η φόρτωση του κάρβουνου. Α, εδώ είναι αυτό. 1500 τόνοι κάρβουνο έπρεπε να φορτωθούν σε 2 ημέρες. Ήταν μια πολύ, μέσα σε εισαγωγικά, βρωμερή δουλειά. Φανταστείτε το σκόνη, το κάρβουνο το οποίο γέμιζε τον τόπο. Πόσο ανθυγιεινή ήταν και όλους, ορυκτό κάρβουνο, εισαγωγής από την Αγγλία κυρίως. Κατέβαινε με τον γερανό του πλοίου, αυτό εδώ το, ο σάκος, εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, και ο κάθε ναύτης με αυτή τη στολή έπαιρνε το, με το ζεμπίλ, στολή εργασίας του, τη στολή εργασίας, έπαιρνε το κάρβουνο, και όπου βλέπετε τις οπές, τις υποδοχές στο δάπεδο με εδώ τα δικτυωτά, έριχνε το κάρβουνο μέσα και από εκεί οδηγούνται στις ανθρακαποθήκες που βρίσκονται πλευρικά των λεβιτοστασίων. Μάλιστα. Μετά έπρεπε ο χώρος να καθαριστεί μετά από αυτό το διήμερο, στο οποίο συμμετείχε όλο το πλήρωμα εκτός του κυβερνήτου και του πρώτου μηχανικού, ναι, να καθαριστεί για να μπορέσουν να κοιμηθούν και να φάνε. Και ο ιερέας μαζί. Και ο ιερέας εμψύχωνε και έλεγε... Να έχουμε και τις στολές. Εδώ είναι το αποβατικό άγημα. Ναι. Τις στολές του αποβατικού αγήματος. Και η μπάντα του πλοίου που πάντοτε επέβαινε στο Αβέροφ σαν ναυαρχίδα, έπαιζε κατά τη διάρκεια της ανθρακεύσεως εμβατήρια για να εμψυχώνει το πλήρωμα. Να μην... Για να περνάνε ευχάριστα και να μην... Πέφτει το ηθικό τους, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η εργασία. Πόσο όλα κρίνονταν από τη λεπτομέρεια, έτσι. Πείτε μου ότι αυτός είναι ο κουβάς. Αυτός. Αυτό είναι το θαύμα το οποίο έγινε παραμονές της ναυμαχίας της Έλλης. Ο υπαξιωματικός που βλέπετε εδώ, Σκόρδας. Ναι. Ο οποίος με αυτό το κουβά έκανε την λεγόμενη φασίνα. Πυροβολητής, πυροβολητής. Έκανε φασίνα με αυτό το κουβά. Κάποια στιγμή, αφού είχε πέσει για ύπνο και εξύπνησε, είδε αποτυπωμένο επάνω στον κουβά αυτόν. Είδε αυτό εδώ το σχήμα του Αγίου, που είναι όχι σχηματισμένο με κάτι άλλο, αλλά από την ίδια την οξύδωση του κουβά. Δηλαδή δεν διαπιστώνεται, φαίνεται καθώς σαν ένα αχυροποίητος, αν δεν έχει ακουμπήσει χέρι. Δεν διαπιστώνεται τη χρήση από μελάνι όχι, ή κάτι άλλο. Όχι, όχι. Είναι από την ίδια την οξύδωση του κουβά. Είναι σε φυσική διεργασία, δηλαδή, ακριβώς. Ακριβώς. Συγκλονίστηκε, άρχισε να το λέει στους συναδέλφους του, να τους φωνάζει, δύσπιστοι ερχόντουσαν και το βλέπαν, συγκλονίστηκαν όλοι, δάκρυσαν. Το πήρε τον κουβά αυτό και έτρεξε στον ναύαρχο, ο οποίος ναύαρχος Κουντουριώτης ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης, μόλις το είδε, συγκινημένος βαθύτατα, είπε ότι ο Θεός στέλνει μηνύματα με διαφόρους τρόπους για να μας εμψυχώνει και να μας λέει τι πρόκειται να γίνει. Ξέρετε κάτι, θα νικήσουμε στην αμαχία που έρχεται, γιατί το θέλει ο Θεός. Και την επόμενη μέρα... Έλει. Ήταν η ναυαρχία της Έλλης. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές υπάρχουν κουβέντες, φήμες ή θεωρούνται φήμες, ιστορικές αναφορές που πρέπει να, κάποιος να μείνει λίγο στο αν πιστεύει ή όχι για να μπορέσει να υιοθετήσει μια αναφορά ιστορική ή αν θέλετε μικρούς μεγάλους μύθους που εδώ έρχεσαι και βλέπεις τον κουβά να παραμένει 100, τόσα χρόνια μετά 104 χρόνια. 104 χρόνια μετά αναλύωτος με την αχυροποίητη μορφή του Αγίου, πιθανότητα του Αγίου Νικολάου. Απέδωσαν ότι είναι η μορφή του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο προστάτης το πλοίο και είναι και το σπίτι του εδώ, γιατί υπάρχει το εκκλησάκι πάνω. Και εκεί σταματούν και τα όποια άλλα επιχειρήματα. Αν θες το δέχεσαι, δεν θες, αλλά... Ανάλογα τι πιστεύεις και αν πιστεύεις. Εδώ είναι αντίγραφα των πομποδεκτών των Βαλκανικών πολέμων. Είναι ο πομπός τύπου Μαρκόνι αυτός. Είναι αντίγραφα τα οποία είναι λειτουργικά.
τα οποία έχουν βοηθήσει ο Σύλλογος των Ραδιοτεχνών και το Μουσείο Ραδιοφώνου Ασυρμάτου. Αυτή είναι από τα Αργοστόλη, το Μουσείο Παλαιού Ραδιοφώνου. Εδώ βλέπουμε μια αυθεντική συσκευή ασυρμάτου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λειτουργική και αυτή. Είναι, λέει, βασιλικών ναυτικών πομπός αβραχαίων κυμάτων. Διεύθυνσης ραδιοτηλεπικοινωνιών. Ραδιοτηλεπικοινωνικής υπηρεσίας ναυτικού. Έτσι να το πω σωστά, ακριβώς. Να μην κάνουμε λάθη. Αμπερόμετρο κεραίας κτλ. Τώρα έχουμε τελειώσει την αναπαλαίωση του ασυρμάτου. Η ιστορία του τηλεγραφητή της εποχής των Βαλκανικών Πολέμων, γαλλικού τύπου, όπως είπαμε, μέχρι το 1915. Έχουμε τελειώσει την αναπαλαίωση με χορηγία του κυρίου Λασκαρίδη. Και μαζί και το πρεμιόλευτο στάσιο, και οι συσκευές αυτές θα κατεβούν πλέον στο φυσικό τους χώρο στον ασύρματο πλέον. Και από τον επόμενο μήνα θα μπορεί κανείς να επισκέφτεται το χώρο αυτό κάτω. Είναι στο δάπεδο το κάτω από εμάς. Όπου εκεί θα μπορέσουμε σε δεύτερο χρόνο να δώσουμε αυτές τις εικόνες στους φίλους τηλεθεατές. Έχει σημασία ότι το αναφέρετε αυτό, ότι είχαμε αυτή τη συντήρηση με την ευγενική προσφορά ενός Έλληνα πολίτη, εφοπλιστή, που θέλει προφανώς. Μαζί με άλλους που έρχονται από το παρελθόν ή που θα έρθουν στο μέλλον. Ακριβώς. Να κρατηθεί η ιστορία μας. Κατά καιρούς και η Κυπριακή Δημοκρατία και η οικογένεια Λάτσι και το Ίδρυμα Ωνάση και άλλοι από το 1983 και μετά έχουν συνεισφέρει κάποια ποσά και όντως έχουν βοηθήσει στο να αναγεννηθεί αυτό το πλοίο. Εδώ λοιπόν αντικείμενα, φωτογραφίες. Είναι αντικείμενα που έχουν βρεθεί μέσα στο πλοίο ή προσωπικά, όπως είπαμε. Αντικείμενα ανθρώπων που υπηρέτησαν. Έχουμε και. Έχουμε το συγκεκριμένο. Ξυφίδια. Ξυφασκίας. Όπλο τύπου μπερέτα, μικρό. Αυτά μόνο σε ταινίες τα εποχής τα βλέπεις πια. Το πιστόλο ή φωτοβολίδων. Με τους κάλικες. Είναι σημαία της εποχής, ναι. Με το στέμα. Αυτά είναι προσωπικά αντικείμενα του Ναυάρχου Κουντουριώτη που έχουν δοθεί από την οικογένεια. Εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι από το προραίο πυροβόλο. Βλέπουμε το ατσάλι, το πρωτογενές, το οποίο είναι αναλύωτο στο χρόνο, και το πάχος, τα 20 εκατοστά, έχει κοπεί από το προραίο πυροβόλο, όπως θα δούμε. Αυτό είναι το τμήμα θωράξης. Ακριβώς. Για να μπορεί να βλέπει κανείς μέσα στο πυροβόλο. Το έχουμε αντικαταστήσει με τζάμι. Εδώ συνεχίζουμε και βλέπουμε. Εδώ είναι δύο κομμάτια από τουρκικές οβίδες. Είναι από αυτές τις οβίδες που έπεσαν πάνω στο Αβέροφ κατά την αμαχία της Έλλης. Ναι, ναι, ναι. Να αναφέρουμε εδώ ότι τα τουρκικά πλοία έριξαν κατά του Αβέροφ 1800 βλήματα. Όλα εναντίον του, για τα υπόλοιπα τα δικά μας θωρικτά πιο βραδικίνητα είχαν μείνει πίσω. Ήταν άστοχοι όμως. Μόνο 15 βλήματα έπεσαν επί του θωρικτού μας. Και δημιούργησαν ελαφρές βλάβες στις τσιμινιέρες, κάποιες τρύπες στις βάρκες και στο κατάστρωμα. Τίποτα δηλαδή. Καμία άλλη βλάβη. Ενώ αντίστοιχα τα 600 βλήματα που ρίξε το Αβέροφ, λόγω ταχυβολίας και ευστοχίας, δημιούργησαν στα τουρκικά πλοία απίστευτες καταστροφές, ζημιές, φωτιές, διαρροές και νεκρούς πάνω από 100 και χιλιάδες τραυματίες. Γι' αυτό και το Σεϊτάν Παπόρ. Το Σεϊτάν Παπόρ βγήκε διότι δεν βγήκε από αυτό. Βγήκε ότι επειδή το πλοίο αυτό είχε μεγάλη ακτίνα δράσεως λόγω του ότι ήταν μοντέρνες οι μηχανές και είχε πολύ κάρβουνο σαν φόρτο, χρειαζόταν πολύ αργά να ανεφοδιάζεται. Άρα λοιπόν, όταν έβγαινε ο τουρκικός στόλος, ξεμητούσε από τα δαντανέλια, το μόνο πλοίο που τις περισσότερες φορές ήταν έτοιμο να παρουσιαστεί και να τρέξει μπροστά τους ήταν το Αβέροφ. Και το βρίσκαν μονίμως μπροστά τους. Και θωρηκτό, μάλιστα. Το διαβολοκόλαμα. Το Σεϊτάν Παπόρ. Και μα πάλι το Αβέροφ μπροστά μας. Και θωρηκτό. Εδώ είναι βλήματα από τα αντιεροπορικά πυροβόλα που είχε το Αβέροφ κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το επίσης. Εδώ είναι στολές και προσωπικά αντικείμενα αξιωματικών που υπηρέτησαν στο πλοίο. Πάλι οι οικογένειές τους εμπιστευτεί. Στο χώρο. Άλμπουμ με φωτογραφίες πάλι ανθρώπων που υπηρέτησαν. Πόσο περήφανες μπορούν να είναι και να παραμένουν οι οικογένειες αυτές
και οι απογονοί τους στο μέλλον. Ακριβώς. Για τη στιγμή που είσαι ο δικός τους άνθρωπος, αυτή τη στιγμή ιστορίας που δεν μπορεί να την πάρει κανείς, να την αμφισβητήσει κανείς. Και το βλέπουν αυτό το χώρο να παραμένει ζωντανός και να βελτιώνεται, να γεννάται. Λοιπόν, έχουμε πέρα από τα μουσικά όργανα και έχουμε την ιστορία του Σταυρού. Ακριβώς. Θα θέλω εγώ να αναφερθούμε σε αυτό, κυβέρνητα. Όπως είπαμε προηγουμένως, διετάχθη να αυτοβυθιστεί το πλοίο στις παραμονές της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα. Ο ιερέας που υπηρετούσε τότε ήταν ο αρχιμανδρίτης Παπανικολόπουλος, που υπηρετούσε στο πλοίο και ήταν ένας από τους προτεργάτες μαζί με τον Πλωτάρχη τον Δαμιλάτη και τον Σημεφόρο τον Ηλιομαρκάκη που παρακίνησαν και όλο το πλήρωμα, ούτως ώστε να πάρουν το πλοίο, να μην υπακούσει τη διαταγή και να φύγει, να βγει στο Σαρωνικό μέχρι να επιβεί ο κυβερνήτης, το οποίο είχε πάει στο Υπουργείο Ναυτικών για να αναιρέσει αυτή τη διαταγή. Η μηχανική του πλοίου, όταν ελήφθη η απόφαση να φύγουν εκείνο το βράδυ, η μηχανική του πλοίου κατασκεύασαν αυτό το σταυρό, το μεταλλικό, ο οποίος γράφει επάνω Μεγάλη Πέμπτη 1941. Ο Παπανικολόπουλος πήρε το σταυρό αυτό και ανέβηκε επάνω στην κόντρα γέφυρα, εκεί που παλιότερα καθόταν ο κουντουριώτης ακάλυπτος κατά τη διάρκεια των αμαχιών και ακούμπησε το σταυρό εκεί και είπε: «Μέχρι να ανέβει ο κανονικός κυβερνήτης, αυτός θα είναι ο κυβερνήτης μας». Ο σταυρός αυτός καθηγιάστηκε αργότερα το 1943 στον Πανάγιο Τάφο. Μια συγκλονιστική στιγμή. Δείχνει πώς η θρησκεία, το θρησκευτικό συνέστημα, το θείο, ήταν δεμένο με τις ηρωικές αποφάσεις και τις προσπάθειες ενός πληρώματος. Και ο σταυρός που φτιάχτηκε εκείνη τη στιγμή από τα χέρια από το χέρι των μηχανικών του πλοίου. Και φυσικά το άμφια του Αρχιμανδρίτη. Αυτό είναι το άμφια του Δάφνου του Αρχιμανδρίτη που ήταν με τον Κουντουριώτη στους Βαλκανικούς πολέμους. Ο σταυρός αυτός ήταν για τις λιτανίες επί του καταστρώματος. Μια παλιά εικόνα του 1800. Ό,τι έχει η ορθόδοξη παράδοση μπορούσε να γίνει πάνω στο Αβέροφ. Είχαν τη Μεγάλη Παρασκευή, την Ανάσταση, ήταν όλες οι ορτές. Το κρυσάκι τους, οι ορτές, τα πάντα. Ακριβώς, τα πάντα. Λειτουργούσε κανονικά. Άγιος Δημήτρης, εικόνα του 18ου αιώνα. Βεβαίως. Και εδώ είναι το Ευαγγέλιο της εποχής των Βαλκανικών πολέμων. Η δε φωτογραφία αυτή είναι του Παπανικολόπουλου, είναι του Αρχιμανδρίτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι μια εμβληματική μορφή για το πλοίο. Πάμε στο άλλο διαμέρισμα. Α, είναι εδώ... αυτό που περιγράψατε πριν. Ακριβώς. Γίνεται η αναπαράσταση πώς ήταν οι μπράντες που κοιμόντουσαν οι ναύτες. Οι μπράντες. Μπράντες. Οι ώρες. Οι ώρες οι γνωστές. Εδώ σε αυτό το χώρο κοιμόντουσαν περίπου 60-70 ναύτες. Βλέπετε πώς ήταν διαμορφωμένες οι ώρες. Τα τραπέζια στην οροφή. Α, για να δω. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Τα τραπέζια. Αυτά τα τραπέζια που είχαν για τη σύντηση. Αυτό είναι για τη σύντηση. Βλέπετε ένα τραπέζι με τον πάγκο του πώς είναι κάτω. Άρα φεύγουν οι αιώρες, οι μπράτες, κατεβαίνει το τραπέζι. Τα τραπέζια, ακριβώς. Η τραπεζαρία δηλαδή, ανεβαίνει το τραπέζι. Ακριβώς. Και η τρίτη δουλειά την είδαμε δίπλα, μαζεύονται όλα και γίνεται το φόρτωμα του κάρβουνου στους, στους χώρους, χώρους αυτούς, προς τις ανθρακαποθήκες. Και το τραπέζι το εδώ. Το τραπέζι εδώ πώς ήταν κάτω όταν κατέβαινε να φάνε. Και τα σκεύη της εποχής. Ξέρετε, έτσι καταλαβαίνουμε περισσότερο τη ζωή του πληρώματος. Ακριβώς. Όταν διαπιστώνεις του πού ξεκουράζονταν. Δηλαδή ο χώρος ανάπαυσης ήταν το κρεβάτι τους δηλαδή. Το κρεβάτι ήταν η ώρα. Ήταν τεράστιος αριθμός των μελών του πληρώματος. Να μιλάμε για 700 άτομα. 670, ναι. Οι ναύτες κοιμόντουσαν σε ώρες. Ναι. Οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί είχαν δωμάτια και κρεβάτια. Ναι. Στην πλώρη και στην πρίμη αντίστοιχα. Και η ώρα εξυπηρετούσε προφανώς και στον χώρο. Περισσότερες ώρες, περισσότερες ναύτες. Μπορούσαν να μαζεύονται, υπήρχε ευελιξία. Δεν υπήρχε δυνατότητα τόσο πλήρωμα να έχει υποκέτες. Εγώ τώρα μπορώ να καταλάβω τη ζωή, την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων εκείνη την εποχή. Βλέποντας τον τρόπο που ξεκουράζονταν. Φεύγει η ώρα, κατεβαίνει το τραπέζι, η ώρα της σύντησης, σκουπίζουμε, καθαρίζουμε, ανεβαίνει το τραπέζι, απλώνουμε την ώρα, να έρθει η στιγμή που με διαδοχή, φαντάζομαι για λόγους υπηρεσίας. Και λόγω της βάρδιας. Της βάρδιας,
Άλλαζαν τα πάντα. Φανταστείτε αυτό το πλοίο τι πειθαρχία απαιτούσε και τι οργάνωση από τόσα άτομα για να μπορεί να λειτουργεί από την καθημερινή φύση του πλοίου μέχρι την ναυμαχία. Πλοίες οργάνωση. Τα όπλα. Η συντήρησή τους είναι εκπληκτική. Εδώ είμαστε στο πέμπτο τμήμα να ενημερώσουμε. Είναι εκπληκτική η συντήρησή τους. Πάντως, προσπαθώ με το καλύτερο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχει ιδιαίτερο σεβασμό στο χώρο. Εδώ καταλαβαίνεις ότι όποιος ζει μέσα σε αυτό το χώρο, είτε για λόγους υπηρεσιακούς, δεν περνά ώρα απλά γιατί έφερε η ζωή και το καθήκον να βρεθεί στο Αβέροφ. Εδώ σε παρασένει, γίνεσαι σε κομμάτι της ιστορίας. Ακριβώς. Και ζεις κάθε στιγμή. Εδώ εμείς που είμαστε επισκέπτες, λίγων λεπτών παρασυρώμαστε. Και ξέρετε, εμάς μας δίνει και δύναμη ο κόσμος που έρχεται, μικροί και μεγάλοι, που ανταποκρίνονται αυτά που λέτε τώρα, με την ζέστη και την πνοή που καταλαβαίνουν και εισπράττουν. Αυτό μας δίνει δύναμη. Μας δίνει δύναμη να τους δώσουμε ακόμα περισσότερα, να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι αμφίδρομο. Αφήνω μια κρεμότητα το υπόλοιπο χώρο του καραβιού, τους υπόλοιπους χώρους. Δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολύ. Είναι τεράστιο το πλοίο. Αφήνω μια κρεμότητα απέναντι στους τηλεθεατές. Θέλω να πάμε λίγο πάλι, όπως ξεκινήσαμε, μπροστά από τη σημαία, γιατί έχει τη δική της ιστορία αυτή η σημαία. Και έτσι να σας χαιρετήσουμε, αν θέλετε, καθυλωμένοι μέσα μας, ψυχικά, από αυτή την εμπειρία. Παγώνει το μυαλό. Έχει νιώθει την ανάγκη, θέλει να μεταφερθεί ταξιδεύει σε μια άλλη χρονική στιγμή. Ταξιδεύει. Ξυπνάει ένα κομμάτι περηφάνειας το οποίο πολλές φορές δεν ξέρεις ότι το έχεις ως Έλληνας. Ακριβώς. Που αφορά ενδεχομένως τον καημό, το πάθος και, και την νοσταλγία ανθρώπων που είτε έζησαν και είναι πολύ μεγάλη ηλικία, τέτοιες στιγμές κοντά, είτε από αφηγήσεις μεγαλύτερων. Θα ήθελα να κάπου συχνά πυκνά να αναφέρεται αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Να επιθυμίσει μια περίοδο που ο ελληνικός στρατός, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, αλλά ο Έλληνας, είχε πολλά να ξεκαθαρίσει, είχε πολλές εκκρεμότητες, αλλά είχε και τη δυνατότητα να νικά. Να νικά εκεί που όλοι τον θεωρούσαν χαμένο. Τη δυνατότητα και τη θέληση. Βέβαια. Τη θέληση. Πάμε. Πάμε. Το ταξίδι μας. Βέβαια. Βλέπουμε τη σημαία μας. Ας πούμε δύο λόγια για τη σημαία, γιατί νομίζω αυτή η υπενθύμηση είχε ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές μας. Η σημαία αυτή δεν έχει υποσταλεί 104 χρόνια τώρα από αυτό το πλοίο, από αυτό τον ιστό. Αυτή η σημαία μαζί με τη σημαία της Ακροπόλεως είναι οι μεγαλύτερες σημαίες θεσμικά που κυματίζουν στον ελλαδικό χώρο. Όταν το πλοίο γύρισε πάλι ως ναυαρχίδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα και έφερε την ελληνική κυβέρνηση στο Φάληρο, εδώ στο Φάληρο, και την αποβίβασε. Την επόμενη μέρα που έγινε η επίσημη τελετή στο βράχο της Ακροπόλεως και ο τότε Πρωθυπουργός Παπανδρέου ύψωσε την ελληνική σημαία, η σημαία που ύψωσε ήταν αυτή του Θωρηκτού Αβέροφ. Το Θωρηκτό Αβέροφ σφράγισε και αυτή τη φοβερή στιγμή της απελευθερώσεως της Ελλάδος μετά από τη σκλαβιά των 3,5 χρόνων. Μια διαρκή σημειολογία από τις εικόνες, από την αίσθηση που έχει στο χώρο, είτε στο κατάστρωμα, είτε ακόμα και στις κουκέτες, στα δωμάτια, είναι κομμάτια που σε βάζουν στην ιστορία. Είναι σαν να ξακολουθεί να διδάσκει το Αβέροφ αυτά που ενδεχομένως σωστά ή λάθος, δεν μπορεί να μαθαίνουμε, κυρίως οι νεότερες γενιές. Σημαντικό είναι να υπενθυμίσουμε σε όλους μας ότι εδώ μιλάμε για έναν χώρο που εξυπηρετεί την κοινή γνώμη, τον επισκέπτη,
με μια μουσιακή λογική, δεν είναι, για μένα είναι μουσείο όμως. Δεν είναι μουσείο. Είναι ένα θορυκτό, υπηρεσιακά έτοιμο, έτσι. Μακάρι να φτάσει να έχει την εικόνα που είχε όταν το παραλάβαμε από το Λιβόρνο. Αλλά αυτό προσπαθούμε. Έχει αξιωματικούς και ναύτες πανέτοιμους, ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί, όταν δοθεί εντολή, να λύσετε κάβους, όπως λέμε, και να φύγει στα ανοιχτά. Είναι ένα μικρό αυτό όραμα. Είναι το όραμά μας. Είναι το όραμα και εμάς εδώ που υπηρετούμε και του πολεμικού ναυτικού, αλλά πιστεύω και όλων των Ελλήνων, να ξαναδούν το Αβέροφ να βγαίνει στο Αιγαίο. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Μιλάμε για ένα θορυκτό, επιχειρησιακά έτοιμο, εξυπηρετεί όλους μας σε ξενάγηση. Όπως μπορεί να διευκρινιστεί στο σήμερα, έτσι. Στο σήμερα. Και θα μπορούσε ανά πάση στιγμή να είναι ένας χώρος όπου αρχηγή κρατών, οποιοδήποτε θέλει να ζήσει ένα κομμάτι ελληνικής ιστορίας, είτε έχει ελληνική καταγωγή, είτε απλά επισκέφθηκε αυτή τη χώρα, και να του υπενθυμίσουμε πράγματα και πόσο βοηθήσαμε και εξυπηρετήσαμε ως Ελλάδα και τις συμμαχικές δυνάμεις, και πόσο ανατρέψαμε και σταματήσαμε και αποκόψαμε ανθρώπους που θα συνέχιζαν να αιματοκυλούν αυτόν τον πλανήτη. Νομίζω ένας καφές ή λίγες ώρες μιας επίσκεψης εδώ και με τη δική σας ξενάγηση και με την εικόνα που θα πάρει και την αίσθηση που θα έχει, θα του υπενθυμίσει πολλά πράγματα και θα του διδάξει πολλά πράγματα. Έτσι, αυτή την φτωχή εντύπωση έχω, αν διαφωνείτε σε κάτι. Όχι, ακριβώς αυτό. Το Αβέροφ, το ελληνικό ναυτικό, η Ελλάδα άλλαξε πολλές φορές τα τελευταία 100 χρόνια το ρου της ιστορίας. Και αυτό βγαίνει μέσα από το ταξίδι με αυτό το πλοίο. Θέλω να σας πω ότι η γνωριμία με τους ναύτες, με τους υπαξιωματικούς αξιωματικούς και με εσάς, αγαπητή κυβερνήτα, είναι ένα μάθημα για μένα. Και ένα μάθημα ιστορίας, αλλά κυρίως μια υπενθύμηση σε μένα και με την ιδιότητα που έχω, ότι πρέπει πριν κρίνω ή πω οτιδήποτε αφορά την ιστορία του Αβέροφ, την ιστορία των Βαλκανικών αγώνων και όχι μόνο, είτε να περνώ μια βόλτα από εδώ, είτε να θυμάμαι, είτε να μνημονεύω στις κουβέντες τα όσα έμαθα από εσάς και από τους συνεργάτες σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω. Και εγώ ευχαριστώ, και πραγματικά ήταν τιμή όλη αυτή η συνεργασία. Απλά θέλω να πω ότι είστε κυβερνήτες 100%. Δηλαδή σε όλα. Στο ύφος σας, στο πώς εδώ μας φερθήκατε, στη φιλοξενία σας, στο πειθαρχημένο ρόλο που πρέπει να έχουμε όλοι μας εδώ για να βγει αυτό το τελικό αποτέλεσμα που απολαμβάνουν οι τηλεθεατές και κυρίως οι ομογενείς. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ για αυτή την όμορφη στιγμή που μου υπενθυμίσατε Ελλάδα, ένδοξη Ελλάδα, Ελλάδα των μεγάλων εικόνων και των μεγάλων αγώνων. Είναι αυτό που μας αξίζει και αυτό που θα έχουμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.